πυρική περίοδος 2023 συνεχίζεται μέχρι 15 Νοεμβρίου, όπως δόθηκε η παράταση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής προστασίας. Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας για τα καθάριστα οικόπεδα μέσα στα μέτρα πρόληψης κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των ελέγχων, προκύπτει ότι κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο καταγράφησαν συνολικά 810 περιπτώσεις ακαθάριστων οικοπαίδων στο Δήμο Ηρακλείου. Η αυστηροποίηση της πυροσβεστικής διάταξης 2023 προκάλεσε το ενδιαφέρον όχι μόνο των υπηρεσιών που ασκούν τους ελέγχους, αλλά και των ιδιοκτητών των οικοπαίδων, καθώς στο άρθρο που περιλαμβάνει τις κυρώσεις δίνεται το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη που θα συμμορφωθεί άμεσα μετά την επιβολή του προστίμου να εκπιέσει με αίτησή του το μισό του επιβληθέντος προστίμου. Αυτό είναι μία παράμετρος και ένα χαρακτηριστικό της φετινής πυροσβεστικής διάταξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, παρατηρείται βελτίωση και συμμόρφωση ενός μεγάλου αριθμού ιδιοκτητών με τα δεδομένα και τα οριζόμενα στην πυροσβεστική διάταξη, πλην όμως παρατηρείται υυξημένο το ενδιαφέρον των πολιτών και αυτό αποδεικνύεται από τον αριθμό των καταγγελιών. 810 καταγγελίες αποτελούν ρεκόρ για τα ιστορικά αστυνομικά δεδομένα της Δημοτικής Αστυνομίας. Το μήνυμα το οποίο, το συμπέρασμα που βγαίνει και το μήνυμα που πρέπει να σταλεί στους πολίτες, στους συνδημότες στο Δήμο Ηρακλείου, είναι η επόμενη αντιπυρική περίοδος να είναι περισσότερο προσεκτική από ό,τι ήσαν στην παρελθούσα, καθώς η ασφάλεια και η προστασία είναι από τα μέγιστα κοινωνικά αγαθά που είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε κατά τη διάρκεια της.